Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Πλοηγό διοργανώνουν μια διημερίδα για την άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Η άλλη πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού της Κρήτης που ενδεχομένως δεν έχει γίνει γνωστό ευρέως στο κοινό και επιδιώκουμε μέσα από αυτή τη δράση να ενημερώσουμε τους ανθρώπους της Κρήτης, πολιτιστικούς συλλόγους, φορείς, εκπαιδευτικούς και όλους όσους έχουν να κάνουν με αυτό το αντικείμενο για όλα τα εργαλεία που σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας για να αναδείξουμε και να εξελίξουμε περαιτέρω ό,τι αφορά την άλλη πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα της διημερίδας περιλαμβάνει πάρα πολλές ομιλίες που διασυνδέουν τους φορείς μεταξύ τους, αλλά και δίνουν τον χαρακτήρα τον εκπαιδευτικό της κοινότητας, της ενημέρωσης και την δυνατότητα να καταλάβουν οι πολίτες της Κρήτης πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία, χρηματοδότηση από το Υπουργείο αλλά και την Περιφέρεια και από άλλους φορείς, αλλά και ό,τι άλλο αφορά την τεκμηρίωση και όλων των εκφάνσεων της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς που μπορούν να συμβάλλουν στην εξέλιξη όλου του προγράμματος αυτούς που εμείς σχεδιάζουμε για τα επόμενα χρόνια. Και δεν είναι μόνο το πρόγραμμα, έχω την αίσθηση, κυρία Μιλάκη. Ακούγοντάς σας να μιλάτε για την άλλη πολιτιστική κληρονομιά, έχω την αίσθηση ότι θα κάνει πιο δυνατό ακόμα και το brand της Κρήτης. Ακριβώς. Είναι κομμάτια που ενισχύουν αυτό το πολύ δυνατό προϊόν που σχετίζεται με τον τόπο μας, έτσι δεν είναι? Ενισχύουν το προϊόν αυτό που διασυνδέεται με τον τουρισμό, διασυνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη, διασυνδέεται με την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και των φορέων, που ουσιαστικά θέλουμε να προσφέρουμε τον τρόπο και το εργαλείο μέσα από το οποίο αυτό θα το αντιληφθούν οι πολίτες και θα το αναδείξουν ακόμη περισσότερο. Είμαστε εδώ στην Κρήτη σήμερα με την ευγενική πρόσκληση της Περιφέρειας Πολιτισμού και την υποστήριξη του Πλοηγού, των φίλων του Πλοηγού πια, σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για την αξία διαφύλαξης και ανάδειξης της ζωντανής κληρονομιάς στη συγκεκριμένη περίπτωση της Κρήτης. Ποια είναι η άλλη πολιτιστική κληρονομιά? Άλλη πολιτιστική κληρονομιά, ένας όρος που ο κόσμος μπορεί να τον θεωρεί λίγο μη οικείο, είναι οι ζωντανές εκφάνσεις του πολιτισμού μας, έθιμα, παραδόσεις, μουσικοχορευτικές παραδόσεις, αγροδιατροφικές παραδόσεις, εθνοβοτανικές πρακτικές, στοιχεία του πολιτισμού που έχουν παραδοθεί από γενιά σε γενιά και έχει σημασία κυρίως οι νεότερες γενιές να μάθουν γι' αυτά, να καταλάβουν ότι έχει σημασία για την αυτογνωσία τους και τη συλλογική μνήμη κάθε τόπου. Από την Κρήτη έχουμε την τύχη να έχουν εγγραφεί στοιχεία ζωντανής κληρονομιάς στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει να σας πω ποια είναι αυτά. Μεταξύ άλλων, ποια είναι? Είναι η Φαντική των Αστερουσίων, είναι η Βοσκική στον Ψιλορίτη, ο Στιακός Πηδηχτός Χορός, ο Μαλεβιζιώτης και αναμένουμε την εγγραφή του Συρτού. Και άλλα στοιχεία που είναι ακόμα υπό εξέταση, οπότε η Κρήτη, αν μη τι άλλο, έχει ένα πλούτο πολιτιστικών αγαθών για να αναδείξει. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε με τον κόσμο, να μας γνωρίσουν και να τους γνωρίσουμε. Και είναι ιδιαίτερη χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ για να συνεχίσουμε το διάλογο που ήδη έχει ξεκινήσει με τα Μουσεία Νεότερου Πολιτισμού, με σκοπό να δικτυωθούμε, να βελτιώσουμε τις λειτουργίες των μουσείων και να γνωρίσουν τα μουσεία καλύτερα τη διαδικασία της αναγνώρισης. Ήδη το Μουσείο Καζαντζάκη έχει αναγνωριστεί. Αυτό βοηθάει όλα τα μουσεία. Η διαδικασία της αναγνώρισης είναι μια διοικητική διαδικασία που βοηθάει όλα τα μουσεία να αναβαθμιστούν. Είναι ουσιαστικά το άνοιγμά τους προς το κοινό και θα χαρούμε ιδιαίτερα να μας προσεγγίσουν οι εκπρόσωποι των μουσείων, να συζητήσουμε τι χρειάζονται, τι μπορούν να βελτιώσουν και μέσα από όλο αυτό το πρόγραμμα θα είμαστε κι εμείς αρρωγοί για δράσεις και για συνεργασίες στους τομείς που έχουν αξία και για την Κρήτη, δηλαδή και με την άλλη πολιτιστική κληρονομιά και με την εκπαίδευση και με τους φορείς που μπορούν να συνεργαστούν στα μουσεία. Θα είμαστε κοντά τους